το αντικείμενο, το γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο που έχετε επιλέξει. Διότι θέλει πραγματικά όχι συναισθηματική προσέγγιση, αλλά καθαρά λογική. Διότι μόνο έτσι κανείς μπορεί να προχωρήσει ακριβώς. Και επειδή ακριβώς το διαπιστώσαμε αυτό σε εσάς, αφενός μεν είναι εις εκτίμηση για το ότι προσφέρεται μέχρι τώρα, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προεργασία και συνεννόηση, εσείς αυθόρμητα ενεργήσατε και ειδικότερα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που πραγματικά δηλαδή για μας αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη. Διότι βρισκόμαθα ενώπιον μιας καταστάσεως την οποία δεν είχαμε αντιμετωπίσει και ούτε περιμέναμε να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο να καταληθούμε εξαπίνης και ξαφνικά να μας λένε ότι θα κλείσουν, να πάνε να κλείσουν τον Παναγιώτη, θα τον κλείσουμε. Πήγαν και έβαλαν τα κυκλειδώματα αυτά, απεμπάρτηναν τους διακονητάς από μέσα τον Παναγιώτη, όχι μόνο αυτό. Απεμάρτητος προσκυνητάς και δια 2,5-3 ώρες ο Παναγιώτης Άφος είπε. Έκλεισε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή να ενώψει των εορτών του Πάσχα και των τελετών και της θερετής του Αγίου Φωτός, ξαφνικά να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τι θα κάνουμε, πώς θα δικαιολογήσουμε εμείς τα αδικαιολόγητα, να αντιλαμβάνεστε. Και το γεγονός ότι εσείς εγκαταλείψατε, αφήσατε στο περιθώριο τόσες άλλες υποχρεώσεις, αυτό ειλικρινά μας ήταν μια επιβεβαίωση ότι πράγματι ο Παναγιωτάφος είναι μέσα στη καρδιά σας και γι' αυτό θέλουμε ο Σταυρός του Παναγιωτάφου, διότι ο Σταυρός του Αναστημένου Χριστού, να σας ενισχύει και να σας δίνει δύναμη, ούτως ώστε και τον άλλοθεν φωτισμό. Αυτό είναι απαραίτητο. Για να εργαστούμε από κοινού, να προστατέψουμε αυτά τα σεβάσματα τα οποία ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, με τιμάτε. Ελάτε όλοι. Είναι υποχρέωσή μου απέναντι στη μεγάλη κληρονομιά μας να είμαι παρούσα. She was in Turkey. Yes, and over the phone. And she immediately, she had all sorts of commitments. Και αυτό είναι εδώ. Α, όχι. Έτσι και μετά το βάλουμε. Το παράσημα το βάλουμε έτσι εδώ. Εντάξει. Αυτό είναι. Είναι. Τώρα θα σας το διαβάσω γύροντας το δίπλωμα. Έχει και βίντεο. Ναι. Ελάτε. Θεόφιλος ο Τρίτος, Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, αναγορεύουμε την κυρία Αντωνία Μωροπούλου, ανώτερον ταξιάρχην του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου και απονέωμεν αυτή των οικείων σταυρών, χρυσούν σταυρών μεταστέματος, στεφάνης και αστέρος, της επιβράβευσης της ευσεβίας και ενίσχυση της προς τον Πανάγιον Τάφων και την Αγιωτάτη Μητέρα των Εκκλησιών, ευλαβούς αυτής διαθέσεως. Εις πίστοσιν τούτων, δέδοτε το Πατριαρχικόν τούτο επιβραβευτήριο γράμμα εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ τη 17η μηνός Μαρτίου του δισχυλιοστού 15ου σωτηρίου έτους. Ο Ιεροσολύμου Θεόφιλος. Είναι μεγάλη μου τιμή. Και να ξέρετε ότι και χωρίς αυτό θα ήμουν παρούσα. Αυτό επιβραβεύει μία πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να βάλετε και εδώ φωτογραφία. Ελάτε, το κρατάτε να φαίνεται. Και αυτό. Εδώ είναι μια εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ελάτε να βάλουμε. Ελάτε δίπλα στο μακαρόνι. Να βάλουμε σε ένα φάκελο αυτό. Εγώ να φαίνεται το μακαρόνι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βάλετε.
Βάλτε το κάπου εκεί. Έτσι, πολλά. Κρατήστε το έτος, κύριε. Έτσι, βάλτε το μακαριό το μου. Βγάλει και βίντεο, θα το δείτε και στο website του Πατριαρχείου. Α, στο web, ναι, βέβαια, έχετε θα... πολύ ενημερωμένο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Θα το βάλω, ήδη έχουμε γράψει. Μήπως θέλετε να βάλεις το δίπλωμα και την ιδιότητά σας. Όχι. Έχει μια γραμμή εκεί. Επάνω στο δίπλωμα έχει μια γραμμή. Όχι, ό,τι μας πείτε. Μπορώ να βάλω καθηγήτρια, δεν μπορώ να το βάλω. Ό,τι εσύ νομίζεις. Καλύτερα. Είναι πιο ιστορικό. Είναι πιο ιστορικό. Θα το βάλω, εντάξει. Ίσως αυτό θα είναι και ένα έμπνευσμα και για τους συνεργάτες σας. Ναι, εμένα να ξεσκορδούνε. Οι συνεργάτες μου, ξέρετε, όταν είχαν έρθει, είχαν ενθουσιαστεί. Και είχαν ενθουσιαστεί γιατί ήταν και το δικό σας το πάθος για τα προσκυνήματα, για την κληρονομιά. Και ως μηχανική είχαμε επίσης ενθουσιαστεί με τον κύριο Μητρόπουλο. Μάλιστα. Διότι έχετε και μία τεχνική. Ναι, σωστά, είναι λιγότερο σωστά. Και επομένως μπορέσαμε και δουλέψαμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και στα. Μα γι' αυτό είπα και στον Αθανάσιο ότι εμείς είμαι τα έτοιμοι. Διότι έχουμε όλη την υποδομή και είναι έτοιμοι και, και το επιχείρημά μας εδώ στη συνάντηση που είχαμε τους την αστυνομία και τους γυρονόμους της Δημαρχίας εδώ, τους υποδομήσαμε. Ο αρχιτέκτον έργος εγκρινώσει είναι παρόν. Παρακολουθεί το μνημείο και ορίστε τα πάντα τα. Δεν είναι ότι εμείς κάναμε τις εργασίες, το αφήσαμε. Αφού εδώ είναι παρόν και όλοι το ξέρουν. Τι έρθει, τι μας λέτε τώρα, δηλαδή. Έτσι είναι, αυτή. Ότι αδιαφορούμε. Λοιπόν. Αλλά που δεν είναι κακό να μην γεστά όλα τελευταία ανάλυση. Έτσι φαίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.